Θα μιλήσουμε με την κυρία Ανταλένα Τσατσοπούλου, η οποία θα μας βοηθήσει λίγο να δούμε τι έγινε την περασμένη Παρασκευή όταν είχαμε την πρώτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγων Φύλων για τη μέρημνα και την πρόληψη σπάνιων καρδιαγγειακών νοσημάτων, Νίκος Πρωτονοτάριος. Καλημέρα σας, καλό μήνα κιόλας. Τι κάνετε, καλά είστε? Καλημέρα, καλό μήνα. Καλά, εσείς? Καλά είμαστε, ευχαριστούμε. Συγγνώμη για την ενόχληση, γιατί ξέρουμε ότι έχετε δουλειά. Είστε συνέχεια συνεργασία, έτσι κι αλλιώς. Μπορείτε να μας πείτε λίγο πώς δημιουργήθηκε ο σύλλογος? Ξεκινήσουμε από τα βασικά. Ναι, βασικά αυτό που σκεφτόμαστε κάποιοι άνθρωποι εδώ ήταν ότι, και με αφορμή βέβαια την νόσο Νάξος που είχαμε ασχοληθεί πάνω από 30 χρόνια με τον Νίκο, η οποία αφορά μία σπάνια μυοκαρδιοπάθεια, και έτσι ξέρουμε από κοντά το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο γιατρός αλλά και ο ασθενής όταν βρίσκεται μπροστά σε ένα σπάνιο νόσημα, δηλαδή ένα νόσημα που δεν είναι στην καθημερινότητα των νοσοκομείων, των κέντρων υγείας, των φαρμάκων, ακόμα και των εργαστηριακών εξετάσεων που θέλεις να ζητήσεις να κάνεις. Όλοι βρίσκονται μπροστά σε κάτι άγνωστο και πρέπει να το εξηγείς πολλές φορές, και πολύ πιο δύσκολο γίνεται αυτό για τον ασθενή. Ναι. Και δεν είναι βέβαια μόνο η συγκεκριμένη μυοκαρδιοπάθεια, αλλά είναι και πολλά άλλα μικρά και σπάνια, αλλά που όλα μαζί χρειάζονται μια φροντίδα. Μάλιστα. Αυτό το πρόβλημα δεν το αντιμετωπίζουμε βέβαια μόνο εδώ στην Άξο ή στην Ελλάδα, αλλά αντιμετωπίζεται και σε όλο τον κόσμο, και υπάρχουν τέτοιοι σύλλογοι σε άλλα μέρη, σε άλλες χώρες που έχουν ιδρυθεί, οι οποίοι έχουν σαν στόχο να ενημερώνουν αφενός με τους ασθενείς και να τους καθιστούν γνώστες, αλλά και να καθησυχάζουν για το πρόβλημα, το οποίο μπορεί να τους φαίνεται πολύ δύσκολο και βουνό να το προσεγγίσουν, να τους κατευθύνουν δηλαδή στους σωστούς γιατρούς, τμήματα που ξέρουν πάνω στο πρόβλημά τους, αλλά να ενημερώνουν και τους γιατρούς που θα βρει, δηλαδή να δημιουργείται τρόπος επίσημης και κάθε χρόνο ή συχνής ενημέρωσης για αυτά τα νοσήματα που, όπως και να είναι, στην καθημερινή ρουτίνα δεν τα απαντούμε, ας πούμε, ώστε να είμαστε συνεχώς ενημερωμένοι. Μάλιστα. Επίσης, όταν υπάρχει δυνατότητα ή υπάρχει προοπτική δημιουργίας κάποιου φαρμάκου, ή αυτό είναι γνωστό, ας πούμε, στους ειδικούς κύκλους γιατρών που ασχολούνται με αυτό, αλλά όχι και σε όλους, πρέπει να γίνεται και αυτό γνωστό, ώστε να μπορούμε να το πλησιάσουμε. Μάλιστα. Έτσι, λοιπόν, αποφασίσαμε να ιδρυθεί ένα σύλλογος, ώστε να ενισχύσει τη φωνή ανθρώπων οι οποίοι μεμονωμένα πάσχουν από κάτι πολύ σπάνιο. Μάλιστα. Και ο στόχος βέβαια είναι η μέρημνα και η βελτίωση της ζωής των πασχόντων από σπάνια κληρονομικά καρδιακά νοσήματα και η πρόληψη του νοανικού ευνηδίου θανάτου, γιατί αυτά είναι συνυφασμένα μεταξύ τους. Κατάλαβα. Ναι. Η νόσος Νάξος τι ακριβώς είναι? Μάλλον χτυπάει μόνο τους Ναξιώτες ή απλά? Όχι. Επειδή το βρήκαμε εδώ, του δώσαμε αυτή την ονομασία. Επειδή πρώτη φορά παρατηρήθηκε και περιγράφηκε σε κατοίκους του νησιού ή καταγόμενους από το νησί. Καταγόμενους από το νησί, τους οποίους βρήκαμε σε όλο τον κόσμο, στην Αμερική, στη Γερμανία, είχαν καταγωγή όμως από εδώ. Βέβαια, αυτό ήταν μια πρώτη περιγραφή. Αμέσως μετά ακολούθησαν συνεχώς, γι' αυτό είναι που σας λέω, όταν υπάρχει ενημέρωση για το σπάνιο, η ενημέρωση μέσω της Διεθνούς Βιβλιογραφίας των υπολείπων συναδέλφων ανά τον κόσμο, είχε σαν αποτέλεσμα να ανακοινωθούν περιστατικά από την Τουρκία, από την περιοχή της Σαουδικής Αραβίας, της Αιγύπτου, της Κύπρου, της Ισπανίας, της Βρετανίας, του Ισημερινού, του Εκουαδόρ, και συνεχώς ανακοινώνονται. Δηλαδή είναι ένα πρόβλημα που υπάρχει σε όλες τις χώρες του κόσμου. Το ιδιαίτερο της Νάξου ποιο είναι, και δηλαδή των κατοίκων, πώς το παρατηρήσατε? Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να έχει κανείς, να είναι ενημερωμένος για το τι έχει η νόσος,
και να μπορεί να παρατηρεί ορισμένες λεπτομέρειες που σχετίζονται και με τον τρόπο που εκφράζεται μια καρδιοπάθεια στο καρδιογράφημα ή στο υπερηχογράφημα, αλλά και με υπόλοιπα χαρακτηριστικά του ασθενή, τα οποία σχετίζονται με το δέρμα. Ναι. Ωραία. Δηλαδή, εκείνο το οποίο υποσημαίνει αυτό, και αυτό θα ήθελα να μένει, όχι τι είναι για να το διαγνώσει, ας πούμε, ή για να φωτογραφίσουμε μια εικόνα τέτοια στον κόσμο, εκείνο το οποίο ενδιαφέρει είναι ότι ο γιατρός δεν εξετάζει μόνο ένα όργανο, εξετάζει όλο τον ασθενή. Τον βλέπει δηλαδή σαν σύνολο ανθρώπου, προσωπικότητας αλλά και οικογένειας. Γιατί όλα τα κληρονομικά νοσήματα εκφράζονται και μέσα στην οικογένεια. Δεν είναι μόνο ότι θα δεις ένα σύμπτωμα σε έναν ασθενή, πρέπει να συγκεράσεις πληροφορίες και από την υπόλοιπη οικογένεια. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία στη φροντίδα, γιατί χρειάζεται να φροντίσεις μια ολόκληρη οικογένεια. Ναι. Ωραία. Την Παρασκευή λοιπόν είχαμε την πρώτη γενική συνέλευση. Ναι. Στο Φιλότι έγινε. Ναι. Η ίδρυση του συλλόγου έγινε πριν από ένα μήνα, ας πούμε, η νομιμοποίηση και όλα αυτά. Και όλα αυτά, και έγινε η πρώτη γενική συνέλευση για τον καθορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου κτλ. Ωραία. Έχουμε λοιπόν το Διοικητικό Συμβούλιο. Τυπικά είναι αυτά, αλλά. Τυπικά, ναι. Το έχουμε πει. Εντάξει, δεν έχουμε καθορίσει αρμοδιότητες, αλλά στο Διοικητικό Συμβούλιο είναι ο κύριος Βασιλάκης Ανάργυρος, ο Δημήτρης Ομπάκαλος, ο γιατρός, η Σοφία Κρητικού, η γυμνασιάρχη του Δευτέρου Γυμνασίου, ο Μανώλης Ζευγόλης, επίτιμος καθηγητής του Πολυτεχνείου Αθηνών, και εγώ. Μάλιστα. Και μάλιστα είχατε μια πολύ σημαντική. Είχαμε μια καλεσμένη, την κυρία Αγγελική Ασημάκη, η οποία, με την οποία ασχολούμαστε με την όσο Νάξος και την αριθμιογόνομη καρδιοπάθεια από το 2003. Η οποία ήταν στην αρχή στην Αγγλία, μετά πήγε στο Χάρπαρτ στην Αμερική. Εκεί προχωρούσαμε τις μελέτες του μηχανισμού, ας πούμε, της νόσου. Εκεί είναι μοριακός καρδιολόγος και ασχολείται με το μηχανισμό που μπορεί να χαλάσει, ας πούμε, το μυοκαρδιακό κύτταρο. Και έχει προχωρήσει αρκετά οι προσπάθειές της στο να βρει ορισμένες ουσίες οι οποίες αναστέλουν το μηχανισμό ή και τον επαναφέρουν, ας πούμε, στην φυσιολογική του λειτουργία, που θεωρητικά αυτά είναι τα υποσχόμενα φάρμακα σύντομα. Μάλιστα. Σας ικανοποίησε η παρουσία του κόσμου γενικότερα, το ενδιαφέρον που δείχνει? Ναι, βέβαια. Ωραία. Με ικανοποίησε. Ναι. Πάντα δείχνει, νομίζω ότι ο ναξιακός κόσμος έχει πάντα έδειξε μια ιδιαίτερη ευαισθησία, κατανόηση και διάθεση, ας πούμε, να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους που. Μάλιστα. Που έχουν ανάγκη για τέτοια πράγματα. Ναι. Υπάρχει κάποιος λόγος για τον οποίο κάποιος μπορεί να νοσήσει από την όσο Νάξου? Έχουμε Αυτή είναι βρει, κληρονομικό νόσημα. Κληρονομικό δηλαδή, έτσι. Είναι κληρονομικό νόσημα και ειδικά η όσο Νάξου. Υπάρχουν κληρονομικά νοσήματα που αν, ας πούμε, αφαίρεις το. Όλοι έχουμε σε διπλά δύο αντίγραφα από το γενετικό μας υλικό, παντού, τις πληροφορίες. Ναι. Υπάρχουν νοσήματα που αν έχεις το ένα αντίγραφο λάθος, μπορεί να εκφραστούν, να δώσουν νόσημα. Αυτά είναι τα επικρατούντα νοσήματα. Η νόσος Νάξους χρειάζεται δύο αντίγραφα. Με το ένα αντίγραφο δεν εκφράζεται. Και έτσι είναι ακόμα πιο σπάνια. Αυτό πρέπει και οι δύο γονείς να φέρουν ένα αντίγραφο από το συγκεκριμένο συγκεκριμένο μήνυμα, το παθολογικό μήνυμα, ας πούμε, για την πρωτεΐνη που θα βγει παθολογική, για να εκφραστεί η νόσος. Υπάρχει όμως νόσημα παρόμοιο, πάλι με όπως η νόσος Νάξου, που εκφράζεται και μόνο με το ένα. Δεν το έχουμε εδώ στην Νάξο. Υπάρχει σε άλλα μέρη, έχουμε από άλλα μέρη της Ελλάδας, από την Πελοπόννησο και από τη Μακεδονία, τέτοιους ασθενείς, και έχουμε και πάρα πολλούς, είναι το πιο συχνό, ας πούμε, και στην υπόλοιπο κόσμο. Πάρα πολλά. Υπάρχει ένας αριθμός περίπου πόσοι είναι αυτοί που νοσούν σήμερα από την νόση Νάξου?
εκείνο το οποίο μπορώ να σας πω δεν... Δεν ξέρω και αν επιτρέπεται να ανακοινωθεί ο αριθμός πάνω σχάρι. Δεν νομίζω ότι έχει νόημα. Εκείνο που έχει νόημα έχει να ξέρουμε ότι υπάρχει... Επειδή είχαμε κάνει με τον Νίκο στο παρελθόν μελέτες, οι οποίες είχαν υποστηριχθεί από το British Heart Foundation, δηλαδή η γενετική μελέτη, που μας έκανε δωρεάν όλους αυτούς τους ελέγχους. Εμείς απλώς εδώ παίρναμε το αίμα, δωρεάν βέβαια, και το στέλναμε εκεί, όλη η διαδικασία υποστηριζόταν έτσι. Και βρέθηκε ότι έχουμε περίπου 8% φορεία του γονιδίου. 8% του πληθυσμού. Ναι. Στις Κυκλάδες, περίπου στο 8%. Δηλαδή 8% μπορεί να φέρουν αυτό το γονίδιο. Αυτό είναι σε μονό αντίγραφο. Έχει σημασία όμως να το ξέρουμε αυτό. Ναι. Όπως, γιατί με αυτό το, όπως ξέρουμε πώς αναζητούμε, ας πούμε, το στίγμα της μεσογειακής αναιμίας. Σωστά. Και ενημερώνουμε αυτούς που πιθανόν, ας πούμε, ή σκοπεύουν να παντρευτούν. Ναι. Δεν σημαίνει βέβαια ότι η νόσος είναι το ίδιο σοβαρή με μία μεσογειακή αναιμία. Είναι πολύ πιο ήπια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχει νόημα να το βρούμε, και ένας από τους στόχους του Συλλόγου είναι να ζητήσει αυτή η εξέταση, η οποία τώρα πια δεν μπορεί να, δηλαδή υποστηρίζεται μέχρι σε ένα σημείο, υποστηρίχθηκε από τον British Heart Foundation, δεν μπορεί να ελέγξουν όλο τον πληθυσμό των Κυκλάδων, πρέπει να χρηματοδοτηθεί από εμάς, ας πούμε, από το ελληνικό κομμάτι, από το ελληνικό κράτος. Μία προσπάθεια είναι να ζητήσουμε να ενταχθεί αυτός ο έλεγχος στον κρατικό φορέα ασφάλισης. Δηλαδή όποιος θέλει να μπορεί να τη γράψει στον ΕΟΠΗ, ας πούμε. Μάλιστα. Και να γίνει ο έλεγχος της φορείας του γονιδίου. Γιατί έχει νόημα, όχι μόνο για την Άξο, για όλες τις Κυκλάδες, γιατί έχουν περιστατικά και από τη Μήλο και από τη Μύκονο και από την Εύβοια. Ναι. Απλά η τελευταία ερώτηση έχει να κάνει με το κατά πόσον το κράτος βοηθάει σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται. Γιατί λόγω της κρίσης, ξέρετε, έχουμε βρει μια καλή δικαιολογία για την κρίση και κάποια πράγματα τα ξεχνάμε ή τα αφήνουμε σε δεύτερη μοίρα. Εμείς φτιάξαμε το σύλλογο για να μην αφήνουμε να ξεχνιόνται. Μάλιστα. Ωραία, αυτό είναι ευχάριστο. Έτσι, γιατί δεν πρέπει να ξεχνούνται κάποια πράγματα και να μπορούμε να τα αποκτήσουμε. Είναι βασικό αυτό, γιατί εξαρτάται, δεν είναι μόνο άλλος που το αναθέτεις να το θυμάται, πρέπει να είναι και κάποιος που να το υπενθυμίζει συνεχώς. Σωστά. Έτσι γίνεται. Ναι. Και κάτι τελευταίο. Μέχρι με την εμπειρία σας που έχετε, οι Έλληνες και δίν αξιώτες, γιατί στην Άξο είμαστε αυτή τη στιγμή, ναι, προσέχουν την υγεία τους, δηλαδή ασχολούνται με αυτά τα πράγματα. Θα έλεγα γενικώς ότι θα έπρεπε να ασχολούνται λίγο περισσότερο. Λίγο περισσότερο. Ναι. Αυτό ισχύει όμως για όλους τους Έλληνες. Είμαστε έτσι, ναι, λίγο έξω καρδιά και τα αφήνουμε αυτά. Ναι, επειδή η καρδιά έξω καρδιά έξω καρδιά, αλλά η καρδιά είναι το βασικό εργαλείο για να μπορούμε να ζήσουμε, να απνέουμε. Ναι. Γι' αυτό καλό θα ήταν να το κοιτάζουμε λίγο περισσότερο και να μην είμαστε σε αυτό το πράγμα έξω καρδιά. Γενικότερα, ναι, πάντως είστε ικανοποιημένοι προφανώς από την όλη ανταπόκριση που υπάρχει και ελπίζω ότι θα βρούμε, θα συνεχιστεί δηλαδή και θα έχει... θα έχει συνέχεια όλο αυτό το πράγμα και θα μπορέσει να εδραιωθεί και να μεγαλώσει. Ελπίζω κι εγώ, γιατί στην πρώτη συνάντηση που είχαμε, έγινε ένα συνέδριο στην Αθήνα, για τα σπάνια κληρονομικά καρδιαγγειακά νοσήματα, στο οποίο ήμουν συνδιοργανώτρια με ένα καθηγητή από την Αγγλία και από την Αθήνα. Ανακοινώθηκε η επικείμενη ίδρυση του συλλόγου, γιατί τότε ήταν οι μέρες που ιδρύθηκε, τον τέλος Απριλίου, και είδα ότι πολλοί είχαν τη διάθεση από τους ειδικούς πάνω στα νοσήματα αυτά να γίνουν επίτιμα μέλη του συλλόγου μας. Μάλιστα. Και αυτό είναι μια πολύ σημαντική βοήθεια και ενισχύει τη φωνή. Και πιστεύω ότι και από εδώ θα έχουμε ανταπόκριση σε αυτά που θα ζητάμε. Μακάρι. Πρέπει να γίνουμε βέβαια και πολλοί. Ναι, σωστά. Όσο πρέπει να γίνουμε πολύ, τόσο πιο δυνατή φωνή θα έχουμε. Μάλιστα. Εύχομαι, ναι, λοιπόν να γίνουμε όσο γίνεται πιο, να γίνουμε περισσότεροι και να φωνάξουμε δυνατά για να μπορέσουμε να λύσουμε αυτές τις μικρές πρόβλημα. Αυτά που σε στόχο στοχευμένα θα βοηθήσουν συγκεκριμένες καταστάσεις. Μάλιστα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στο έργο σας και θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.